ως θέμα θα μπορούσα να, μιλήσω. Μπορούσα να πω για κάτι διάφορα ζητήματα, προφανώς θεωρητικά, αλλά νομίζω ότι διάλεξα να ασχοληθώ με κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο και πρακτικό, καθότι η καθημερινότητά μας είναι να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και να λύνουμε πρακτικά προβλήματα. Οπότε θέλω να μιλήσω για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία της σε σχέση με τον ιστότοπο που έχουμε, υπηρετώντας τις στρατηγικές που έχουμε για διαφάνεια και αξιοπιστία, αλλά και την παγίωση αρχών επιχειρησιακής αριστείας. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν έναν ιστότοπο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι επιτρέπει και θα επιτρέπει στο μέλλον πολύ περισσότερο στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στην εξέλιξη των, και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, την ίσπραξη των εσόδων και βέβαια να τα συναρτά αυτά με τους στόχους που έχουν τεθεί. Ο ιστότοπος λοιπόν αυτό, στο publicrevenue.gr, φιλοδοξεί να αποτελεί εργαλείο επίτευξης των στόχων μας, αλλά κυρίως να επιτρέψει στους πολίτες να παρακολουθούν αυτή την πρόοδο, όπως είπα πριν, όχι μόνο στα κοινωνικά μεγέθη, αλλά επιπλέον και στους στόχους επιχειρησιακής ηθικής, στόχους δηλαδή που άπτονται της ακαιρεότητας, της λογοδοσίας του προσωπικού και των υπηρεσιών μας προς τον πολίτη. Αυτό τελικά είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουμε, η λογοδοσία αυτή, για να πετυχαίνουμε τους στόχους. Στον κόβο publicrevenue.gr συγκεντρώνουμε σε μηνιαία βάση και διαθέτουμε στη διάθεση του πολίτη κρίσιμα μεγέθη των υπηρεσιακών μας μονάδων, όπως την ίσπραξη των παλαιών οφειλών, το ποσοστό ίσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τρέχοντος έτους, πλήθος αρχικών ελέγχων, ποσοστό ίσπραξης, στοιχεία τα οποία εμπολής έχουμε βρει όταν ξεκινήσαμε τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ως υποχρεώσεις της απέναντι στα επιχειρησιακά σχέδια τα οποία είχαν επιτεθεί μέχρι τότε και με τις συμφωνίες με τις εταιρείες μας. Στόχους όμως, τους οποίους θα αναθεωρήσουμε σε μια προσπάθεια που κάνουμε να ανακτήσουμε εμείς τον έλεγχο της δουλειάς μας όπως οργανωνόμαστε καλύτερα και προσπαθούμε να πετύχουμε αποτελεσματικότερη και καλύτερη λειτουργία. Αυτό θέλουμε να το μοιραζόμαστε με τους πολίτες, να το μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους τους οποίους θα πρέπει να μας ελέγχουν καθημερινά και το οποίο θα επιτρέψει στην καλύτερη. Στην καλύτερη λειτουργία μας τελικά, καθότι θα είμαστε συνέχεια, θα λογοδοτούμε συνεχώς απέναντι στους πολίτες. Και ξέρετε πόσο οι πολίτες δεν συγχωρούν όταν κάνουμε λάθη και καλώς ή κακώς όταν ενεργείς θα κάνεις λάθη. Τα αποτελέσματα τα παρουσιάζουμε και σε αγγλικά για χρήση πληροφορών του κόμβου από εταίρους, συμβούλους τεχνικής βοήθειας ή άλλους επενδυτές διεθνείς. Θέλουμε δηλαδή συνειδητά να πούμε μια εξωστρέφεια της Γενικής Γραμματείας και προς τον έξω κόσμο. Ο ιστότοπος μας υποστηρίζει και αυτόματες γραφικές παραστάσεις των αποτελεσμάτων, ώστε ο πολίτης να αντιλαμβάνεται αμέσως τις αποκλίσεις της χρονικής περίοδου που εξετάζεται από τους αιτήσιους ή εξαμηνιαίους στόχους που έχουμε θέσει και αναλαμβάνουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μία δέσμευση απέναντι στον τρόπο λειτουργίας. Έχουμε διάφορες ενδεικτικές εδώ υπηρεσίες και προσπαθούμε να τις εκμετήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Επίκεντρο είναι αναφορές οι οποίες ανανεώνονται σε εβδομαδιαία βάση και αφορούν επιδόσεις των ΔΟΗ για την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως παράδειγμα τις επιστροφές του ΦΠΑ, ένα πρόβλημα στο οποίο έχουμε εστιάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε πόρους προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα εξαγωγικές μας επιχειρήσεις και οι οποίοι λιμνάζουν μέσα στις καθοδηγητικές αυτές διαδικασίες. Εδώ, για παράδειγμα, είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα, δείχνουμε στοιχεία για τις επιστροφές του ΦΠΑ. Κάθε εβδομάδα δείχνουμε πώς είναι η κάθε ΔΟΗ, πώς λειτουργεί, δημιουργεί έναν εσωτερικό ανταγωνισμό. Αξιολογούμε τις ΔΟΗ σε διάφορα κριτήρια, όπως εδώ το κύριο είναι ο χρόνος αναμονής και συνεπώς με αυτόν τον τρόπο δίνουμε λογοδοσία. Εδώ θα πρέπει να σταθώ σε αυτό το σημείο, το οποίο είναι το εξής, ότι με τη δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται όλο αυτό το πρόβλημα από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι πια από τότε που το κατάλαβαν ότι υπήρχε, γιατί για κάνα 1,5 μήνα που ανανεώνουμε εβδομαδιαία τα στοιχεία δεν το είχατε πάρει βραδιά,
μόλι το πήρατε την μυρωδιά κάθε Δευτέρα, θα δείτε τώρα ότι κάθε Δευτέρα ή κάθε Τρίτη υπάρχουν δημοσιεύματα σε σχέση με το ΦΠΑ. Είναι ακριβώ επειδή κάθε Δευτέρα απόγευμα ή Τρίτη πρωί εμεί ανανεώνουμε τα στοιχεία και έτσι μπορούμε και παρακολουθούμε. Αλλά είδα ότι και εγώ προσωπικά αξιοποιώντα, γιατί σχεδόν κάθε μέρα μιλάω με 5-6 εφόρου οι οποίοι έχουν προβλήματα και του παρακινώ, χρησιμοποιώ αυτά τα στοιχεία, βλέπω ότι ντρέπονται. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το περιγράψει. Ντρέπονται και αναγκάζονται να συμμορφωθούν και να προσπαθήσουν να δώσουν λύσει στα υπαρκτά προβλήματα. Οι λύσει δεν είναι απλέ. Πρέπει να έχει. Δεν φτάνει δηλαδή αυτή η δημοσιοποίηση για να μπορέσει να δώσει λύσει. Οι λύσει θέλουν σοβαρό τρόπο. Δηλαδή πρέπει να δούμε. Περίπου από το ένα δίσκο που έχουν επιστρέψει με 400 εκατομμύρια είναι από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φορολογική ασφάλιση και ενημερότητα. Και είναι κλειδωμένοι σε ένα κεφαλοπλήρωμα διότι χρωστάνε στο ΙΚΑ, δεν μπορούν να πάρουν ενημερότητα και δεν μπορούν να πάρουν και λεφτά τους. Εξετάζουμε τώρα να δούμε πώς θα συνδέσουμε ώστε να τα δίνουμε κατευθείαν στο ΙΚΑ και έτσι να ξεμπλοκάρει η διαδικασία. Άρα χρειάζονται λύσεις ουσιαστικές στα προβλήματα. Όμως με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα και στους ίδιους τους εφόρους. Οι ίδιοι οι διευθυντές των εφορείων, που ενδεχομένως να μην ασχολούνται με τέτοια ζητήματα, βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή είναι σε κοινή θέα η υπηρεσία που δίνουν και το κατά πόσο είναι καλή ή όχι. Αντίστοιχα, η υπηρεσία η οποία δώσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αυτό για το οποίο φωνάζει ο κόσμος, που είναι η κατά πόσον υπάρχει και γίνεται γρήγορη εξυπηρέτηση για τον έλεγχο των δηλώσεων των δικαιολογητικών που έχουν ζητήσει από 340.000 περίπου συμπολίτες μας να πάνε τα δικαιολογητικά τους για το φόρο εισοδήματος. Εδώ λοιπόν, αφού είχαμε στην αρχή αρκετή παραπληροφόρηση ότι 300.000 πολίτες δεν τους έχουμε καθαρίσει τις δηλώσεις και όλα αυτά, βγάζοντας αυτά τα στοιχεία πάλι αλλάξανε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ζητήματα. Είναι τα στοιχεία και αυτά τα στοιχεία ιδιαίτερα αλλάζουν καθημερινά. Είναι διαθέσιμα πια και έτσι αναγκάζονται να δουν ότι πράγματι από τους 300.000 με τα τελευταία στοιχεία 150.000 περίπου δεν είχαν πάσει σε εφορίες. Άρα δεν είναι όλο το πρόβλημα των εφορίων οι οποίες δεν έχουν επεξεργαστεί τα στοιχεία. Είναι και το γεγονός ότι αρκετοί συμπολίτες μας δεν είχαν πάσει σε εφορίες. Και μάλιστα, μόλις αυτό φάνηκε από τα δεδομένα και αυτό ίσως είναι ένα μάθημα για το ότι όσο και να θέλεις να προσπαθήσεις να δείξεις τα δεδομένα όσο έχεις, ποτέ βέβαια την ατζέντα την επικοινωνιακή δεν μπορείς να την ελέγχεις. Οι δημοσιογράφοι έπρεπε μετά να φτιάχνουν από μόνοι τους ότι εδώ δεν είναι μέσα οι αυτές που έχουν έρθει από το ταχυδρομείο ή οτιδήποτε άλλο, προσπαθώντας να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα τα οποία φαινόντουσαν από αυτά τα αποτελέσματα. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, διότι έχουν ζητήσει και στείλαν τους επιθεωρητές να περαστούν όλα και να έχουν όλα πρωτόκολλα, αλλά να ξέρουν ποια στοιχεία έχουν πάει και ποια δεν έχουν πάει. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία αυτά, όπως θα παρουσιάζουμε, είναι αυτά τα οποία μας λένε η πραγματικότητα την οποία όπως μπορεί να την αντιληφθεί η διοίκηση. Η διαφάνεια είναι προφανές ότι είναι ένας πρωταρχικός και διαρχής στόχος μας. Με αυτόν τον τρόπο την υπηρετούμε στην πράξη. Θέλουμε να βάλουμε όλο και περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργεί η διοίκηση και θέλουμε να δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι δεν είμαστε στην καλύτερη κατάσταση ή στην κατάσταση που θα θέλαμε να είμαστε. Τα προβλήματα όμως στο προηγούμενο παράδειγμα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οι ισορροπίες που πρέπει να κρατήσουμε πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλές. Αφαιρούμε ήδη με ένα ρυθμό ο οποίος δεν έχει ξαναβρεθεί στη δημόσια διοίκηση. Πέρσι είχαμε 1.100.000 δηλώσεις και φέτος δεν νομίζω να έχουμε πάνω από 50.000 χειρόγραφες δηλώσεις. Πέρσι είχαμε στείλει 550.000 για την εκλογή. Φέτος θα στέλναμε 550.000 συμπολίτες μας στις εφορίες και φέτος και άλλα αλλάζοντας το σύστημα στείλαμε 330, τα 2/3. Απλοποιήσαμε τη διαδικασία που είναι σε 3 βήματα, είναι σε 1 και πάλι ορίσαμε μεγαλύτερες από πέρσι. Έχουμε χάσει 1.400 άτομα από τις εφορίες μας με την αναδιοργάνωση και από το γεγονός που φοβούνται για εφάπαξη και για άλλα θέματα. Έχουμε χάσει πάρα πολύ προσωπικό και όσο και να αφαιρέσουμε ή όσο και να την κάνουμε ηλεκτρονική, όσο με γρήγορα βήματα και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, πάλι δεν προλαβαίνουμε να αντικαταστήσουμε αυτή την πίεση που δημιουργεί η μείωση αυτή.
Υπηρετούμε λοιπόν τη διαφάνεια προκειμένου να το κάνουμε αυτό πιο συνειδητά, να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στις δομές του κράτους. Είναι βασικό στόχο η τόλωση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φτιάχνουμε υπηρεσίες επανεξέταση ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στην διοίκηση να λύνει τα προβλήματα έστω με δεύτερη φορά χωρίς να πάνε οι πολίτες στα δικαστήρια. Στόχος λοιπόν είναι η τόνωση της εμπιστοσύνης αυτής, του σεισμού, της φορολογικής και της οικονομικής διοίκησης, παράλληλα με την βελτίωση της χρηματορροής. Η χρηματορροή είναι πάρα πολύ σημαντική, ο προϋπολογισμός είναι δεδομένος και πρέπει να τον περιορίσουμε. Ευτυχώς φέτος πράγματι βλέπουμε ότι έχουμε τα αποτελέσματα και το τηρούμε όπως πρέπει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο πρωταρχικός στόχος. Πρέπει να έχουμε και άλλους στόχους, η διαφάνεια είναι σημαντική. Αναπτύξαμε λοιπόν και έχουμε ήδη θέσει στη διάθεση του κόσμου, στο public review, στο site μας, το στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Παράλληλα, διαδώσαμε εσωτερικά αυτό το σχέδιο και αναπτύξαμε τον κώδικα ηθικής και δεντρολογίας για τους υπαλλήλους μας. Να δώσω ένα παράδειγμα ότι κάθε εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων ξεκινάει από εξοικείωση με τον κώδικα ηθικής και δεντρολογίας και το τι σημαίνει για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργούν. Οι αξίες μας λοιπόν σε αυτό τον κώδικα ηθικής και δεντρολογίας είναι γραπτές. Πρέπει να πω ότι δεν είμαστε εκεί. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο γι' αυτό, το να γνωρίζουμε. Όμως εκεί πρέπει να πάμε με συνειδητά βήματα και γρήγορα βήματα. Τα δύο λοιπόν αυτά έγγραφα υπάρχουν εκεί πέρα. Βασίζονται στις αρχές μας που τις έχουμε κοινοποιήσει σε αυτά τα έγγραφα και σε όλους τους συναδέλφους μας, στους δημοσίους λειτουργούς και νομίζω ότι μπορείτε να τα δείτε και εσείς. Είναι ένας καθημερινός εύκολος οδηγός. Θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε ώστε να μπορούν οι συνάδελφοί μας καθημερινά όταν παίρνουν αποφάσεις να ξέρουν πάνω σε ποιες αρχές, σε ποιες αξίες και με ποιο τρόπο να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία τα προβλήματα ηθικής είναι καλώς ή κακώς καθημερινά. Θα πω δύο λόγια για να τελειώσω πιο γρήγορα. Οι τέσσερις ροές του στρατηγικού σχεδίου εκτός από τον κώδικα ηθικής είναι ένα σχέδιο το οποίο μας επιτρέπει να αυξήσουμε τον έλεγχο, να μπορέσουμε να μειώσουμε τις δυνατότητες για διαφθορά και με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της εφορίας, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε και από όλες τις μελέτες που έχουμε, η εμπιστοσύνη αυτή είναι πάρα πολύ μικρή. Ακολουθούμε λοιπόν την ισχυροποίηση της εφαρμογής όλων αυτών των υπηρεσιών. Έχουμε δύο νεοσύστατες μονάδες για το e-governance και τα e-services. Ο σκοπός μας πρέπει να είναι πελατοκεντρικός, για τον πολίτη δηλαδή, απομακρύνοντας κάθε συνοστισμό των πολιτών από τη ζωή. Σας είπα με ποιο τρόπο πόσες δυσκολίες έχουμε για αυτό το ζήτημα. Η εφαρμογή αυτή λοιπόν θα ακολουθήσει, θα ολοκληρωθεί με το στρατηγικό μας μέσο και το επιχειρησιακό πλάνο για το 2014, το οποίο θα συντονίζει όλες τις ενέργειες της Γενικής Γραμματείας και αυτό μόλις ολοκληρωθεί σε ενδιαφέροντα χρόνο θα το αναρτήσουμε και αυτό στο public-revenue.gr. Σας ευχαριστώ θερμά και αυτό ήταν ένα μικρό πρακτικό παράδειγμα για το πώς μπορεί η διαφάνεια στην πράξη μέσω του διαδικτύου να υπηρετηθεί από νομίζω κάθε υπηρεσία, αλλά την δική μας ιδιαίτερη. Ευχαριστώ πολύ.